Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαρκοπούλου, σε εσάς, στις τηλεθεάτριες και στους τηλεθεατές όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε συντονιστά. Τι βγήκε από την χθεσινή διαδικασία, πού επικεντρώνεται το ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα στο κομμάτι της υγείας? Πράγματι, χθες πραγματοποιήσαμε από κοινού όλες οι νομαρχιακές επιτροπές της Δυτικής Μακεδονίας μία διαδικτυακή εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν όλοι οι φορείς, οι υγειονομικοί φορείς της περιφέρειας. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή μου? Όχι, όχι, σας ακούμε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και πολύ καθαρά. Συνεχίστε. Ωραία, ωραία. Συμμετείχαν λοιπόν όλοι οι φορείς υγείας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ήταν οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων, οι πρόεδροι των οδοντιατρικών συλλόγων, οι πρόεδροι των φαρμακευτικών συλλόγων. Ήταν εκπρόσωποι των κέντρων απεξάρτησης, ήταν πρόεδροι των εργαζομένων, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των φορέων υγείας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στην εκδήλωσή μας αυτή, συγητές ήταν ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός υγείας ο Ανδρέας Ξανθός, ήταν ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου μαζί μας, καθώς και ο συντονιστής, ο Καλαράς, ο Γιώργος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σχεδόν το πάνελ ήταν όλος ο τομέας υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ σημαντικό που αυτό σημαίνει αναπεριφέρεια. Θα καταγράφονται οι προτάσεις και οι θέσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης και των άλλων εκδηλώσεων που γίνονται είναι να παρουσιάσουμε τις πραγματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ προς τους φορείς, αλλά και να τις συνδιαμορφώσουμε. Υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχει το οποίο έχει σχηματιστεί, υπάρχει το σχεδιάγραμμα, να το πω έτσι, το περίγραμμα, το οποίο εμπλουτίζεται με βάση αυτές τις διαδικασίες, στην οποία αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε τους φορείς, να ακούσουμε τον κόσμο, να ακούσουμε τους πολίτες και να συνδιαμορφώσουμε το τελικό κείμενο, το οποίο δεν θα αργήσει. Στον επόμενο μήνα θα είναι πλέον, αφού ολοκληρωθούν και όλες τις διαδικασίες, έτοιμες. Να δούμε λίγο δηλαδή πού εστιάσατε, τι τονίσατε κύρια, πού καταλήξατε για ναι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την υγεία. Πριν λίγες μέρες είχαμε το πρόγραμμα για την επανεκκίνηση της οικονομίας που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Κάτι ανάλογο θα γίνει και με την υγεία, κύριε Καλαμάρα? Ήδη έχει γίνει μια παρουσίαση από τον, πρόεδρό μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα, οι βασικές αρχές του προγράμματος ποιες είναι. Και εννοείται ότι θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο το πρόγραμμα, η προτάση του ΣΥΡΙΖΑ στο μέσο επόμενο διάστημα. Αυτό όπως με ρωτάτε πού καταλήξαμε και πώς και πού ακριβώς εστιάσαμε. Εμείς εστιάσαμε στο γεγονός ότι καταρχήν πέρα από την παρουσίαση που έκανε ο πρώην Υπουργός Ανδρέας Ξανθός, τις παρεμβάσεις που κάναμε όταν ήμασταν κυβέρνηση στον τομέα της υγείας, η βασική αρχή και το βασικό πνεύμα που υπάρχει στις προτάσεις μας είναι ότι το πρόταγμά μας μάλλον είναι, προέρχεται από την παρακαταθήκη που αφήνει αυτή η πανδημία στο χώρο της υγείας, την οποία πρέπει να λάβουμε πολύ, να την λάβουμε πολύ, να τη δώσουμε μεγάλη προσοχή. Η πανδημία ανέδειξε ποιες είναι οι διαχρονικές ανεπάρκειες του ΕΣΥ. Η πανδημία επίσης είναι αυτή που ανέδειξε πώς το φιλελεύθερο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν και αντιμετωπίζεται και από τη σημερινή κυβέρνηση ο τομέας της υγείας κατέρευσε πλήρως, και πώς αυτό εμείς που λέμε και που εστιάζουμε είναι ότι πλέον χρειάζεται μια προοδευτική προσέγγιση των πραγμάτων στον χώρο της υγείας. Είναι αλήθεια ότι οι φορείς όλοι έβαλαν προβληματισμούς, είπαν τις απόψεις τους. Η πανδημία είναι αυτή που κυριάρχησε, γιατί όπως είπα και πριν, ανέδειξε ποιες είναι οι παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και νομίζω ότι και εμείς το πρόγραμμά μας εστιάζεται και πατάει πάνω ακριβώς αυτό. Δηλαδή, πώς θα καταφέρουμε το δημόσιο σύστημα υγείας να ενισχυθεί, πώς θα καταφέρουμε επίσης ο ιδιωτικός τομέας που ασχολείται με την υγεία, πώς θα συνδεθεί και πώς θα εναρμονιστεί μαζί με το δημόσιο σύστημα υγείας με επίκεντρο τις καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες, με αυτό που λέμε με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και με επίκεντρο
την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε πάντως, κύριε συντονιστά, κύριε Καλαμάρα, και έδειξε και κάτι άλλο, ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και να στηριζόμαστε στο ΕΣΥ, γιατί έδωσαν αγώνα οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό και δίνουν για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Το αναλυτικά το πρόγραμμα μέσα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες οι οποίες βασίζονται σε αυτό που και εσείς είπατε, στο ότι εμείς πιστεύουμε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί και με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένα μέτρα προτείνουμε πώς θα γίνει αυτό. Σε γενικές γραμμές η πρόταση είναι ο μέσος όρος να αυξηθεί, εννοείται η χρηματοδότηση και ο προϋπολογισμός της υγείας και να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης που είναι στο 7% και εμείς ως χώρα. Μιλάμε για στοχευμένα μέτρα που αφορούν από τη μισθοδοσία του υγειονομικού προσωπικού των δημοσίων νοσοκομείων με μια γενναία αύξηση σε βάθος τριετίας, από τη στελέχωση με προσωπικό, από ενέργειες οι οποίες θα ανατρέψουν το brain drain, γιατί πραγματικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα η φυγή νέων επιστημόνων, γιατρών, νοσηλευτών προς το εξωτερικό. Έχει γίνει ήδη, συνεχίζεται. Εμείς αυτό πρέπει να το ανατρέψουμε και πρέπει να γυρίσουμε, να δώσουμε κίνητρα στους επιστήμονες να ξαναγυρίσουν. Ένα ολοκληρωμένο λοιπόν σχέδιο το οποίο πατάει πάνω σε αυτή την κεντρική ιδέα που λέει ενίσχυση δημόσιου συστήματος υγείας και εξασφάλιση στους ανθρώπους τη μεγαλύτερη δυνατή παροχή υγείας με όσο τη δυνατόν λιγότερο κόστος για τους ίδιους. Κύριε Καλαμάρα, κάνατε και ένα flashback στα προβλήματα, τα μέχρι τώρα προβλήματα που δημιούργησε ο κορονοϊός στο κομμάτι της υγείας. Δηλαδή δόθηκαν στοιχεία από όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση. Ναι. Δεν δώσαμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό, κύριε Μαρκοπούλου, γιατί ο σκοπός μας ήταν να αναδείξουμε το πρόγραμμά μας, που σας είπα, όντως πατάει πάνω σε αυτό που λέτε και στα προβλήματα που αναδείχθηκαν μέσα από την πανδημία. Βασιστήκαμε περισσότερο στο σχέδιο που έχουμε μπροστά μας. Αυτό όμως έγινε αναφορά, σίγουρα έγινε αναφορά και από όλους τους φορείς, αλλά και από τον Ανδρέα τον Ξανθό, στο πού βρίσκεται σήμερα η υγεία, πού βρίσκεται σήμερα η κατάσταση της υγείας στη χώρα, ποια είναι η πραγματική εικόνα και όχι αυτή η φαινομενική εικόνα που υπάρχει και μας παρουσιάζεται πολλές φορές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έγινε μια συζήτηση και πάνω σε αυτό και όλοι καταλήξαμε στο ότι είπατε άντεξε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, κύριε Μαρκοπούλου, δεν είναι στα όρια του. Εγώ θεωρώ ότι ξεπέρασε τα όρια του. Συμφωνούμε. Οι υγειονομικοί είναι αυτοί που κρατάνε και κράτησαν όρθιο το σύστημα υγείας. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι αυτό που όλοι απευθυνόμασταν όλο το προηγούμενο διάστημα, να μην δούμε εικόνες Ιταλίας ή να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνεται επιλογή στο ποιοι θα μπουν στις ΜΕΘ, αυτό γίνεται. Όσο και να προσπαθούν να το κρύψουν, το λένε οι άνθρωποι οι υγειονομικοί που είναι στα νοσοκομεία μέσα, αυτό γίνεται. Γίνεται επιλογή το ποιοι θα βγουν στις ΜΕΘ. Και αυτό το μαρτυρά το γεγονός ότι 100 και πλέον άνθρωποι κάθε μέρα περιμένουν 1, 2, 3 και 4 μέρες να βρουν κρεβάτια εντατικής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Και μπορεί να λέμε ότι άντεξε, αλλά αντέχει... Χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακριβώς. Αυτό. Και δεύτερον, χάρη στους πολίτες που κάνουν πολύ υπομονή, τηρώντας τα μέτρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πόσο μάλλον ο εμπορικός κόσμος και η εστίαση που έχουν τα μαγαζιά τους ένα χρόνο κλειστά. Ένα σχόλιο και γι' αυτό, για την κατάσταση στα κρεβενά και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Καλαμάρα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε πριν. Και στα κρεβενά το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή, ο κόσμος είναι αυτός που τηρεί τα μέτρα. Ο κόσμος πιστεύω ότι ακολουθεί ό,τι ακριβώς μας υπαγορεύεται από το κράτος και από τις αρχές που επιβλέπουν την κατάσταση. Υπάρχει τεράστια αγωνία, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει τεράστιος προβληματισμός στον κόσμο. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για το αύριο. Ο επιχειρηματικός κόσμος, θα γνωρίζετε,
ότι βρίσκεται στα όρια του, έχει ξεπεράσει και αυτό στα όρια. Τα έχει ξεπεράσει τα όρια. Οι αντοχές έχουν ξεπεραστεί πλέον. Ό,τι από θέματα και αν υπήρχαν τελειώνουν. Εδώ είπαμε, νομίζω μια άλλη κουβέντα αυτή όμως πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική. Επειδή είναι χρόνο δελτίου, πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Καλαμάρα. Άλλωστε, έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Επιτρέψτε μόνο ένα τελευταίο σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα που μιλάμε. Πραγματικά και μια άλλη λαθροχειρία που γίνεται αυτή τη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης στο θέμα του υγειονομικού είναι το εξής. Προσπαθούν πάλι για άλλη μια φορά να ρίξουν τις ευθύνες στους πολίτες. Στο θέμα των εμβολιασμών, για παράδειγμα, βγήκε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες και έκανε έκκληση στον κόσμο να εμβολιαστεί. Και εγώ ρωτάω, ως ένας απλός πολίτης, ως συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ως ένας απλός πολίτης. Δηλαδή, υπάρχουν τα εμβόλια και ο κόσμος δεν θέλει δεν να θέλει τα κάνει. Να εμβολιαστεί. Νομίζω ότι ας σταματήσουμε πλέον να παρουσιάζουμε μια ψεύτικη εικόνα και ο κόσμος θέλει αλήθειες. Ο κόσμος μακάρι, θέλει να μάθει την αλήθεια. Μακάρι να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού, κύριε Καλαμάρα, άμεσα, για να έχουμε εικόνες Ισραήλ, επιτέλους. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαστε υπέρ των εμβολιασμών. Πρέπει να εμβολιαστούν. Υπάρχει λεφτά δεν έχουμε όμως για να αγοράσουμε τα εμβόλια. Σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του πληθυσμού υπάρχει μια δυσπιστία με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω, αλλά δεν μικρό. Είναι αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται ότι δεν θέλει ο κόσμος να εμβολιαστεί και να ρίξουμε μετά τις ευθύνες στον κόσμο ότι να, γι' αυτό δεν εμβολιάζονται. Εμβόλια δεν έχουμε. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Καλαμάρα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλό βράδυ.